Μένουμε στο μπάσκετ. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, τον κύριο Αντρέα Μουζουρίδη. Κύριε Μουζουρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, χαρά και η τιμή είναι δική μας. Να κάνουμε αρχή με τον αυριανό τελικό. Τι να περιμένουμε από αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι? Να περιμένουμε ότι θα είναι ένας συναρπαστικός τελικός. Άλλωστε το δείχνει και η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων όπου βρίσκονται στις πρώτες δύο θέσεις της βαθμολογίας μέχρι σήμερα. Τα παιχνίδια τα οποία έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο ομάδων ήταν αρκετά συναρπαστικά και πραγματικά κρίθηκαν στη λεπτομέρεια. Το ίδιο πιστεύουμε ότι θα είναι και το αυριανό παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε ότι θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και βεβαίως ο πρώτος τίτλος από την ημέρα που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Ελπίζουμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι ζωντανά από το RIG 2 και το RIG HD αύριο στις 4. Πώς εξελίσσονται, κύριε Μουζουρίδη, τα πράγματα στον χώρο της καλαθόσφαιρας μέσω κορονοϊού? Είναι γνωστά τα προβλήματα που έχουν όλα τα αθλήματα. Πέστε μας εσείς από τη δική σας πλευρά πώς έχουν τα πράγματα. Σίγουρα υπάρχει μια πρωτόγνωρη κατάσταση την οποία ζούμε από τον Μάρτιο του 2020. Αντιλαμβάνεστε, έχει πληγεί η παγκόσμια οικονομία, ο παγκόσμιος αθλητισμός. Δεν μπορούσε να μείνει αλόβητη και ο κυπριακός αθλητισμός, η κυπριακή οικονομία, πόσο μάλλον η κυπριακή καλαθόσφαιρα. Ως Ομοσπονδία έχουμε προβεί σε πάρα πολλές ενέργειες από τον Μάρτιο του 2020 για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα σωματεία μας εν ζωή, να έχουν όπως φάνηκε τις λιγότερες οικονομικές ζημιές. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο βεβαίως να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τους αθλητές και τις αθλήτριες μας σε μια κατάσταση όσο μπορούσαμε αγωνιστική, είτε διαμέσω διαφόρων σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων οι οποίες γίνονταν ηλεκτρονικά, παρέχοντας τους και την οποιαδήποτε ψυχολογική στήριξη την οποία χρειάζονταν για να μπορέσουμε σιγά σιγά όταν και εφόσον επιστρέψουμε στην καθημερινότητα μας να πούμε ξανά και σε αγωνιστικούς ρυθμούς και εμείς. Αντιλαμβάνομαι τα πιο σημαντικά προβλήματα όχι μόνο του μπάσκετ αλλά γενικά των αθλημάτων είναι το οικονομικό και βεβαίως τώρα έχουμε και την πανδημία. Ποιες ενέργειες, ποια είναι τα πλάνα της Ομοσπονδίας για αναβάθμιση του αθλήματος? Και δεν μιλώ βεβαίως μόνο για το γυναικείο μπάσκετ, μιλώ γενικά για την καλαθόσφαιρα. Ένα άθλημα το οποίο για πολλά χρόνια αγαπήθηκε, πέρασε έτσι μια κρίση. Τώρα υπάρχει εξαντικειμένο αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό. Εσείς, σαν Ομοσπονδία, έχετε κατά νου κάποιες ενέργειες που θα αναβαθμίσουν το άθλημα? Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα η πανδημία ήταν κάτι το οποίο έχει οπωσδήποτε τις αρνητικές της συνέπειες, όμως προσπαθούμε μέσα από αυτή την πανδημία να βρούμε και κάποια θετικά στοιχεία. Είδατε κι εσείς ότι η τεχνολογία έχει ανέβει και προσπαθούμε μέσω της τεχνολογίας να προβάλλουμε και το άθλημα μας με διάφορες ενέργειες. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε το τελευταίο 1,5-2 χρόνια προβεί στην δημιουργία της δικής μας πλατφόρμας όπου μπορεί ο κάθε φιλαθλός να δει διάφορους αγώνες είτε αντρικού είτε γυναικείου προαθλήματος. Αυτό συμβάλλει και στην προβολή των σωματείων αλλά και των αγώνων. Έχουμε προβεί σε διάφορες οικονομικές ενέργειες με έκτακτες χορηγίες για όλα μας τα σωματεία ούτως ώστε να τους δώσουμε μια οικονομική ένεση για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να βγουν όσο το δυνατόν περισσότερο αλόβητοι από αυτή την κατάσταση η οποία μας επηρεάζει όλους. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι έχουμε μέσω αυτής της πανδημίας προβεί και σε μια έχουμε σε μια μείωση των ξένων καλαθοσφαιριστών όπου θεωρούμε ότι με την ανάδειξη των Κύπριων καλαθοσφαιριστών θα προσευχήσουμε και περισσότερους θεατές. Για το άθλημα. Για το άθλημα μας, ναι, ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο συζητούσαμε χρόνια τώρα. Η πανδημία όμως ανέδειξε αυτή την ανάγκη της μείωσης των ξένων καλαθοσφαιριστών και είναι ένα από τα θετικά σημεία τα οποία θεωρώ ότι άφησε στο άθλημα μας. Κύριε Μουζουρίδη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Να ευχηθούμε ένα καλό τελικό αύριο.
Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ και στην ενόρθωση και βεβαίως καλή επιτυχία στο μπάσκετ και σε εσάς ως διοίκηση της Ομοσπονδίας, αλλά γενικά στο άθλημα και στους φίλους που αγαπούν το μπάσκετ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.